Πήγαμε Τούμπα, ακούσαμε την κυρία Κεφαλογιάννη, είναι και ο κύριος Φωκάς εκεί από την Ένωση Κεντρών, όμως εμείς έχουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη στην γραμμή, για λίγο με αφορμή το γήπεδο του ΠΑΟΚ και Ένωση Κεντρών. Κύριε πρόεδρε, φαντάζομαι εσείς είστε από τα κόμματα που συμφωνούν για την παραχώρηση των 20 στρεμάτων εκεί και την κατασκευή του νέου γηπέδου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς πώς είστε? Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, υγεία σας εύχομαι. Τι λέτε τώρα εδώ για τα 20 στρέμματα και τον ΠΑΟΚ? Μου έγινε ερώτηση εχθές στην έκθεση. Ναι. Μου έγινε ερώτηση από αυτό και είπα ότι συμφωνώ. Ναι. Δεν θα μπορούσε κανένα. Συμφωνώ ανεπιφυλάκτως στο να γίνει και το γήπεδο του ΠΑΟΚ, όπως έδωσα έγκριση και, και στα άλλα γήπεδα άλλων ομάδων. Mm-hmm. Είμαστε υπέρ του να αποκτήσουν ιδιόκτητο γήπεδο τα ιστορική σύλλογη. Σε αυτό, κύριε πρόεδρε, συμφωνούν όλοι. Εκεί που διαφωνεί ο κόσμος είναι ότι τέτοιου είδους παροχές γίνονται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης προς άγρα ψήφων. Ναι, όχι πολιτική εκμετάλλευση. Τι πολιτική εκμετάλλευση, αφού ο ΠΑΟΚ δικαιούται μια στέγη, όπως δικαιούται και ο Ολυμπιακός και η ΑΚ και όλοι οι σύλλογοι. Δεν είναι τι πολιτική εκμετάλλευση. Δηλαδή, όποιος το δώσει. Σημαίνει ότι αυτό το δίνει, αφού όλοι θα ψηφίσουμε. Όλοι θα ψηφίσουμε στη Βουλή την εσείς θα ψηφίσετε, αλλά βλέπετε τι σοου γίνεται με όλη αυτή την ιστορία, πώς τρέχουν για φανέλες να πάρουν, να βγουν μια φωτογραφία, να κάνουν καμιά δήλωση. Αυτοί είναι πολιτικά άντυπες όσοι τα κάνουν και νομίζω ότι ο λαός ξέρει γιατί τα κάνουν. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει αδικηθεί στο παρελθόν από τιμωρίες. Mm-hmm. Όλοι το γνωρίζουν αυτό, έγινανε και κάποια λάθη από τον ιδιοκτήτη του εκεί με τα πιστόλια και τα λοιπά. Mm-hmm. Όλοι στενοχωρηθήκαμε, δεν έπρεπε να γίνονται αυτά στα γήπεδα, δεν έπρεπε να την πληρώσει όμως και ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Καταλάβατε. Mm-hmm. Νομίζω λοιπόν όλοι να καταλάβουμε ότι πρέπει με πολιτισμένο τρόπο οι φύλαθλοι όλοι mm-hmm. να ενεργούμε και τώρα με το σπαθί του θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ το χώρο. Mm-hmm. Και ευχόμεθα όλοι καλή πορεία, χωρίς παρατράγουδα, με διαφάνειες και να σεβαστούν οι διοικήσεις και οι ιδιοκτήτες ότι υπάρχει ένας λαός που αγαπάει τις ομάδες και πρέπει να τον σέβονται. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, κύριε πρόεδρε, και εμείς χαιρόμαστε που ακούμε ότι και εσείς στηρίζετε αυτή την παραχώρηση. Ναι, μου έφερε, μας εστάλει από τον ΠΑΟΚ και μια επιστολή. Και φτιάξαμε χθες την απάντηση με τον κύριο Φωκά mm-hmm. για να απαντήσουμε αμέσως ότι ναι, συμφωνούμε και θα δω και τον Πρωθυπουργό επ' αυτού. Θα τελειώσει το ζήτημα, θα τελειώσει άμεσα. Mm-hmm. Δεν θα τους αφήσουμε να κάνουν εκμεταλλεύσεις που λέτε και να φωτογραφίζονται και να κάνουν. Mm-hmm. Είναι δικαίωμα της ομάδος αυτό και θα ανταποκριθεί το Κοινοβουλίο. Ναι. Πότε έχετε καθόλου εικόνα πότε θα γίνει αυτό? Γιατί λένε θα τη φέρουν στο πρώτο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αν έχετε εικόνα. Εγώ έχω εικόνα ότι εντός των επομένων εβδομάδων, δηλαδή μετά από 2-3 εβδομάδες, ναι. θα ψηφίσουμε. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντε, καλό μεσημέρι. Όλα να έρθουν κατευχήν. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Από την Ένωση Κεντρών και από τον Βασίλη Λεβέντη θα έχετε πάντα προστασία. Σε εκείνη τη δοκιμασία που πέρασε ο ΠΑΟΚ πριν 2-3 μήνες, εγώ με όλες μου τις δυνάμεις στήριξα. Ναι. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.